Επιστρέψαμε λοιπόν μετά από αυτή τη σύντομη διακοπή για διαφημίσεις. Φυσικά και έχουμε αφιερώσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της εκπομπής στις αυτοδιοικητικές εκλογές της 8ης Οκτωβρίου. Όμως μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι ένας τόπος παραγωγής, ένας τόπος που ο πρωτογενής τομέας ζει, ανθίζει και φυσικά υπάρχουν και πολλές ανάγκες. Και επειδή οι τιμές, ιδίως στο ελαιόλαδο, είναι πολύ καλές, Νικολέτα, και έχουμε εισπράξει έτσι τον κόσμο ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον, πολύ θερμό ενδιαφέρον για την αγροτική παραγωγή, ο κόσμος έχει απορίες, θέλει απαντήσεις και σε τεχνικά θέματα και για τα λιπάσματα. Λοιπόν, φέραμε εδώ ένα καθήλυ ειδικό από την Αθήνα να μας διαφωτίσει σε όλες τις πτυχές. Καλησπέρα σας, καλώς ήρθατε. Καλησπέρα σας και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Ευχαριστώ που με καλέσατε. Χαρά είναι δική μας, κύριε Σακελαρίου. Να πούμε ότι μαζί μας είναι ο κύριος Μανώλης Σακελαρίου, είναι γεωπόνος, υπεύθυνος Βαλκανίων ενός κολοσσού της KNS και αντιπρόεδρος, β' αντιπρόεδρος του Συνδέσμου Παραγωγών Ελληνικών Λιπασμάτων. Σας ευχαριστούμε θερμά που είστε εδώ. Που... Έχουμε πολλές απορίες, να ξέρετε. Ο κόσμος έχει πολλές απορίες, οπότε θα μας εμείς θα σας τις μεταφέρουμε. Η αλήθεια είναι ότι η παραγωγή ως παραγωγή, ξέρετε, πολλές φορές φαντάζει μία σύνθετη διαδικασία. Την ώρα που κάποια εργαλεία θα μπορούσαν να την κάνουν πολύ πιο απλή. Έχουμε πολλές φορές εργαλεία στα χέρια μας για να δούμε την παραγωγή μας πραγματικά να βελτιώνεται και να αυξάνεται και σημαντικά, και πολλές φορές τα αγνοούμε. Έχετε δίκιο, ναι. Έτσι ακριβώς είναι. Θα μιλήσω βασικά, θα ξεκινήσω λίγο να πω δύο πράγματα για το λίπασμα που υπηρετώ πολλά χρόνια και το χώρο φυσικά τον αγροτικό. Θα ήθελα να πω ότι το λίπασμα είναι το μέσο που διοχετεύουμε θρεπτικά συστατικά στις καλλιέργειες. Είναι το λίπασμα εδώ και πολλές δεκαετίες ο συνεχώς αυξανόμενος πληθυσμός της γης έχει όλο και μεγαλύτερες ανάγκες για τροφή, η οποία τροφή δεν θα μπορούσε να υπάρξει αν υπήρχε το λίπασμα. Θα καταλαβαίνουμε πόσο σημαντικό είναι αν δεν υπήρχε αυτό το εφόδιο να το χρησιμοποιήσουμε. Πέρα από αυτό όμως, πέρα από την αύξηση των ποσοτήτων που μας έδωσε στην τροφή το λίπασμα, δεν πρέπει να ξεχνάμε πόσο σημαντικό ρόλο παίζει επίσης στην ποιότητα των προϊόντων, την αύξηση των ποιότητα των προϊόντων, τελικών προϊόντων, παραγόμενων προϊόντων, για να πετύχουμε να δει ποιοτικά προϊόντα, όχι μόνο ποσοτικά. Τα τελευταία χρόνια, θα έλεγα κιόλας επίσης με τις νέες τεχνολογίες, έχουμε καταφέρει να χρησιμοποιηθεί το λίπασμα ακόμα καλύτερα, να αξιοποιηθεί καλύτερα το λίπασμα, να είναι πιο αφομοιώσιμο στα φυτά και με λίγα λόγια να έχουμε καλύτερα αποτελέσματα στο τελικό προϊόν. Θα έλεγα ότι αποτελεί, όπως λέμε και εμείς πολλές φορές στο σλόγαν μας, είναι η τροφή της τροφής μας. Και εντάξει, νομίζω ότι μπορούμε να προχωρήσουμε σε... Εγώ θέλω να σταθούμε λίγο, κύριε Σακελαρίου, στο κάλιο. Ποια είναι η επίδρασή του στην ελιά, στο αμπέλι, που είναι οι βασικές καλλιέργειες εδώ στην Κρήτη? Η αλήθεια είναι ότι έχουμε καταρχήν στην Κρήτη πολλές καλλιέργειες που θα τις λέγαμε καλλιόφιλες. Φυσικά όλα τα θρεπτικά συστατικά είναι απαραίτητα για να πετύχουμε τη σωστή ορθολογική λίπανση. Επομένως, θα πρέπει να γνωρίζουμε ότι πέρα από το άζωτο, το φόσφορο, το κάλιο, υπάρχει το μαγνήσιο, το θείο, το ασβέστιο και καθώς τα χνοστοιχεία. Όλα αυτά μαζί, η παραγωγή θα πρέπει να ξέρουν τις ανάγκες της κάθε καλλιέργειας που θα πρέπει να πετύχουν. Θα πρέπει να γνωρίζουν κάποια πράγματα όσον αφορά το έδαφος τους, ακόμα και την κατάσταση που βρίσκονται τα δέντα τους, η φυλοδυναστική που πρέπει να γίνεται, για να μπορέσουμε να πετύχουμε το μέγιστο, το βέλτιστο αποτέλεσμα. Ποσοστό. Φυσικά το κάλιο αποτελεί, όπως και το μαγνήσιο, ιδιαίτερα το κάλιο, αποτελεί στις περισσότερες καλλιέργειες ένα βασικό συστατικό, τόσο στην παραγωγή, αύξηση παραγωγής, όσο και να αυξήσει την ποιότητα του παραγόμενου προϊόντος, τόσο στα μπέλη, όσο στα κυπευτικά, στα σπιρδοειδή και καθώς φυσικά στην ελιά, με την αύξηση της υλοποίησης που πετυχαίνουμε με το κάλιο. Αλλά επίσης και με το μαγνήσιο πετυχαίνουμε άλλα πράγματα ποιοτικά, όπως είναι το άρωμα, γεύση. Ξέρεις, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν είναι ακριβώς αυτά που μόνο βλέπουμε, υπάρχουν και αυτά, που δεν βλέπουμε. Και ακριβώς που δεν βλέπουμε. Εμένως, το κάλιο αποτελεί ένα από τα πιο σημαντικά συστατικά στοιχεία, θρεπτικά στοιχεία για τις καλλιέργειές μας, γενικότερα στην Ελλάδα, θα έλεγα, αν εξαιρέσουμε λίγο γενικότερα της Ελλάδας, αλλά ήταν στην Κρήτη που έχουμε τέτοιες καλλιέργειες
που είναι ιδιαίτερα καλλιόφιλες. Είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάνουν τη διαφορά. Είναι τα ποιοτικά χαρακτηριστικά που κάνουν μεγάλη διαφορά, που πέρα από την ποσότητα που βοηθάει, γιατί δεν είναι μόνο αυτό το ποιοτικό χαρακτηριστικό, γιατί το κάλλιο βοηθάει πάρα πολύ στην υλοποίηση της ελιάς, να πετύχουμε αύξηση της υλοποίησης της ελιάς. Αλλά πέρα από αυτό, έχουμε και ποιοτικά χαρακτηριστικά πίσω που τα γνωρίζουμε, τα έχουμε εντοπίσει τόσα πολλά χρόνια. Και ξέρετε, νομίζω ότι είναι και το μυστικό εκείνο για τον παραγωγό, να έχει ποσότητα και ποιότητα. Φυσικά, μαζί, δεν είναι μόνο η ποσότητα, πρέπει να βλέπουμε και την ποιότητα, γιατί σε αυτό ανταγωνιζόμαστε, σε αυτό επιλανιωχτούμε στις ξένες αγορές. Έχουμε αναγνωρισιμότητα μεγάλη. Και πλέον πρέπει σε αυτό να το στηριχτούμε, να μην το αφήσουμε. Η εταιρεία σας έχει μεγάλη εξειδίκηση σε αυτό. Υπάρχει κάποιο ειδικό ή κάποια ειδικά προϊόντα τα οποία εσείς θα συστήνατε με τη γνώση και την εμπειρία σας? Η εταιρεία μας, να πω ότι κουβέντες για την GNS, εντάξει, αφού είμαι και εδώ πέρα, η εταιρεία παράγει, είναι από τις μεγαλύτερες εταιρείες στον χώρο του λιπάσματος, παγκοσμίως, παράγει κυρίως κάλιο, μαγνήσιο και θείο. Δίνει πρώτες ύλες σε διάφορες μηχανίες για να παράξουν και αυτοί άλλα προϊόντα, να συνεχίσουν να παράγουν προϊόντα λιπάσματος. Καθώς επίσης έχει και έτοιμα προϊόντα για τον καταναλωτή, τον αγρότη, που είναι πολλά χρόνια στην Ελλάδα, θα έλεγα, πάρα πολλά χρόνια αναγνωρίσιμα. Το patent κάλι, το κάλι σόπ, ας πούμε, που τα οποία εντάξει, είναι το μόνο που είναι τόσα χρόνια και συνεχίζουν να διατηρούν τα σκύπτρα. Ο λόγος, κύριος λόγος, είναι ότι αποτελούν βασικά εργαλεία για να πετύχουν οι παραγωγοί μας το... Ένα καθιερωμένο προϊόν. Βέβαια, ένα καθιερωμένο προϊόν. Οι παραγωγοί το ξέρουν. Είναι και στη βιολογική φυσικά. Είναι, επειδή τα προϊόντα μας προέρχονται από τα βάθη της γης, από τα έγκατα βολυχεία, είναι ορυκτά και έχουν έγκριση και στη βιολογική γεωργία. Και στη βιολογική γεωργία οι παραγωγοί τα γνωρίζουν. Δεν είναι τωρινάς προϊόντα, οποία έχουν πολύ καλά αποτελεσματικότητα. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω πόσο σημαντικό είναι ο απλός παραγωγός να συμβουλεύεται γεωπόνους, ειδικούς γενικότερα, και να μην κάνει του κεφαλιού του, διότι υπάρχουν και αυτά τα φαινόμενα, κύριε Σακελαρίου. Δυστυχώς, θα ήθελα να πω, τώρα που μου δίνετε ευκαιρία, να πω ότι πολλές φορές συναντάω παραγωγούς που λένε, φίλους, μου λένε, εντάξει, χρησιμοποίησα κάποιο λίπασμα, ένα σακί λιπάσματος, χωρίς τελικά να γνωρίζουν καν πολλές φορές τι έχουν χρησιμοποιήσει. Το λέω αυτό με την έννοια ότι θα πρέπει να είμαστε πιο, να προσέχουμε πιο πολύ, να ακούμε τους γεωπόνους, τους συναδέλφους που είναι στις κατατόπους περιοχές, τους κατευθύνουν σωστά. Θα πρέπει να έχουν υπόψη τους ότι χρειάζονται όλα τα θρεπτικά στοιχεία. Δυστυχώς τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει υπολοιπάνσεις. Υπολοιπάνσεις οι οποίες κυρίως έχουν να κάνουν και με το κόστος του λιπάσματος που έχει αυξηθεί αρκετά. Αλλά όχι μόνο αυτό, αλλά και με τον καιρό. Επομένως, αυτή τη στιγμή θεωρούμε ότι αυτό πρέπει να υπάρχει αναπλήρωση των εδαφών με θρεπτικά στοιχεία. Γιατί όσο το αφήνουμε και δεν τα αναπληρώνουμε. Αυτό και στην Κρήτη παρατηρείται αυτή η πολιτική. Πάντως, όλη την Ελλάδα. Νομίζω ότι δεν είναι κάτι ξεχωριστό. Όλη την Ελλάδα παρατηρήθηκε. Υπάρχουν πολλοί περισσότεροι των εδαφών που για να επανέλθουν στα φυσιολογικά επίπεδα, το κόστος είναι πάρα πολύ μεγαλύτερο και δημιουργείται τελικά, σταματάμε να καλλιεργείται το τέλος στο έδαφος αυτό. Πόσο μάλλον όταν το κόστος είναι ένα βασικό κομμάτι στην παραγωγή. Βέβαια. Και βέβαια. Το κόστος ό,τι έχει να κάνει και με το κόστος στις πρώτες ύλες και τα λοιπάσματα. Βέβαια. Έχει επηρεαστεί μάλλον λόγω της ενεργειακής κρίσης. Ναι, η αλήθεια είναι ότι όταν μιλάμε για τις καλλιέργειες, θα μιλήσω για αυτό που λέτε, αλλά όταν μιλάμε για τις καλλιέργειες, είναι διάφορα, προσθέτουμε διάφορα κόστη και πρέπει να τα υπολογίσουμε και ο παραγωγός στο τέλος πρέπει να δει τι ακριβώς έχει να λαμβάνει, έτσι. Ας πούμε, το κόστος της συγκομιδής, το κόστος των εργατικών χεριών τα τελευταία χρόνια έχει γίνει ένα μεγάλο πρόβλημα. Το ενεργειακό κόστος, ενέργεια, αλλά και το κόστος του λιπάσματος τα τελευταία δύο χρόνια, θα έλεγα, προκάλεσαν μεγάλες δυσκολίες στον Έλληνα παραγωγό. Και όχι μόνο, παγκοσμίως, θα έλεγα. Και ο πόλεμος στην Ουκρανία έχει παίξει ρόλο. Θα σας πω, το πρόβλημα ξεκίνησε εδώ και δύο χρόνια. Ξεκίνησε από την εποχή του COVID, που είχε αρκετές επιπτώσεις εκείνη τη χρονική στιγμή. Πολλές χώρες κρατήσανε περισσότερα εμπορεύματα για ασφάλεια, όπως γίνανε και άλλα θέματα, τα οποία εκείνη τη χρονική στιγμή άρχισαν να επηρεάζουν τις τιμές των τελικών προϊόντων, αναφέρομαι σε σιτάρια, καλαμπόκια κλπ, τα οποία άρχισαν να αυξάνονται. Όταν αυξάνονται τα τρόφιμα, για να ξέρετε, αυτά τα τρόφιμα, τα commodities που λέμε, οι τιμές των λιπασμάτων ταυτόχρονα αυξάνονται, αρχίζουν και ανεβαίνουν. Αυτό ήδη είχε γίνει το 2021.
στο τέλος. Και μετά ήρθε ο πόλεμος, ο οποίος φυσικά εκτόξευσε τη διαδικασία ακόμα περισσότερο. Δηλαδή πολλαπλασίασε το ίδιο φαινόμενο που ήδη ξεκινήσει. Uh-huh. Βεβαίως εννοείται ότι όλους με εμάς που είμαστε στην αλυσίδα, αυτό προκάλεσε ιδιαίτερα προβλήματα. Δεν είναι κάτι ευχάριστο. Uh-huh. Αυτή τη στιγμή έχει περάσει η περίοδος αυτή σχηματικά. Τα τρόφιμα, τα κομμάτια έχουν πέσει τα χρηματιστήρια αρκετά. Και ταυτόχρονα είναι συνεπτική συναπαγωγή που λέμε, έχουμε μείωση λιπασμάτων. Το θέμα είναι βέβαια και πώς επενδύει και ένας παραγωγός σε αυτό που κάνει. Γιατί εν τέλει και στην τελική συζήτηση, η επένδυση και στα καλά λιπάσματα και σε εργαλεία που έλεγα και στην αρχή της συζήτησης είναι και το ζητούμενο. Εννοείται. Αυτή τη στιγμή, εκείνο που έχω να πω είναι ότι ήδη έχουμε μια απομείωση των τιμών των λιπασμάτων. Έχει ξεκινήσει. Νομίζω μέσα σε πολύ καλά. Έχουν μειώθει αρκετά, θα λέγαω, σε σχέση με την περσινή χρονιά. Το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό για το κόστος, ένα είναι αυτό. Δεν θα σταθώ όμως σε αυτό το κομμάτι. Θέλω να πω και κάτι ακόμα, ότι έχει να κάνει με το θέμα οι τεχνολογίες προχωράνε. Αναγκαζόμαστε να πούμε, αναγκαστικά θα μπούμε σε πιο μηχανοποίηση και τις συγκομιδίες και των συγκομιδών, και όπου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε άλλους τρόπους μηχανικούς, ώστε να αποφύγουμε, να μειώνουμε το κόστος της συγκομιδής, ας πούμε, χάρη, που είναι πολύ σημαντικό. Τα εργατικά χέρια δυστυχώς έχουν μειωθεί. Ένα μεγάλο πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Έχουν μειωθεί εκτάσεις λόγω του προβλήματος αυτού. Δηλαδή ότι ο κόσμος, ο παραγωγός δεν μπορούσε να βρει εργατικό δυναμικό χέρια ώστε να προχωρήσει την καλλιέργειά του. Επομένως, μειώθηκαν τα στρέμματα, έχουμε δει, σε πολλές καλλιέργειες και εκπαιδευτικά. Περσινή χρονιά στην ελαιοκοσμητική, γιατί ήταν μεγάλη σε όλη την Ελλάδα, εμφανίστηκαν τα προβλήματα πολύ έντονα. Θα ξαναρθούν. Πρέπει να προετοιμαστούμε σε αυτό το κομμάτι, γιατί το θεωρούμε πάρα πολύ σημαντικό. Αλλιώς σε λίγα χρόνια θα λέμε για ποια καλλιέργεια μιλάμε. Γεια και σας έχουμε κοντά και έχουμε τη χαρά να σας έχουμε κοντά. Εγώ θέλω να σας ρωτήσω, ειδικά για την Κρήτη, εδώ πώς βλέπετε, πώς πάνε οι καλλιέργειες και τι γίνεται σε ένα ευρύτερο ανταγωνιστικό περιβάλλον, έτσι και διεθνώς. Αυτή τη στιγμή η Κρήτη είναι μια περιφέρεια η οποία τα έχει όλα. Κυρίως έχει προϊόντα τα οποία είναι πέρα από το λάδι που εντάξει το συζητά, έχει κατευθυνθεί σε όλα τα μέρη της παγκοσμίως της Υπήρου μας. Θεωρώ ότι έχει ποιοτικά προϊόντα, βασικό, αρκετά και πιφτικά, προϊόντα αναγνωρισμένης αξίας και καινούργιες καλλιέργειες που έχουν αφαιθεί στα Χανιά από τον Βουγκάτο. Θεωρώ ότι δεν της λείπει κάτι και εκτενοτροφία, ένα άλλο θέμα που δεν το έχουμε πιάσει, τέξει, πολύ μεγάλο. Και αυτό θέλει και αυτή υποστήριξη. Τα τελευταία χρόνια αυτά που έχουν γίνει με την αύξηση των πρώτων υλών, γιατί και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Και με τις ζωοτροφές. Ακριβώς, εκεί είναι. Που είναι όλο αλυσίδα, έτσι. Το μιλάμε όλο αυτόν αλυσίδα. Εντάξει, οι ζωοτροφές θα ξαναπέφτουν και αυτές τώρα σιγά-σιγά. Επομένως, και εκεί και τον κόσμο καταναλωτή, σιγά-σιγά θα υπάρχει μια απομείωση στα επόμενους μήνες. Ναι, θα γίνει. Γιατί θεωρώ ότι θα γίνει. Αλλά όλα αυτά θέλουν κάποιο χρόνο για να γίνουν, δυστυχώς. Ειδικά στο θέμα το. Αλλά εκτενοτροφία είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι. Να σας ευχαριστήσουμε θερμά που ήσασταν μαζί μας. Εγώ ευχαριστώ και για τα όσα ενδιαφέροντα είχαμε την ευκαιρία να συζητήσουμε μαζί σας. Εγώ ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.